Ρολά για 24 ώρες είναι αποφασισμένοι να κατεβάσουν οι εργαζόμενοι στα Πράκτικερ Πάτρα αν η ιδιοκτησία δεν πάρει πίσω τις πρόσφατες απολύσεις. Το Σωματείο της Αχαϊκής Πρωτεύουσας έκανε έκτακτη γενική συνέλευση με θέμα την απάντηση των εργαζομένων στις συνεχείς επιπλήξεις και απολύσεις της εταιρείας Πράκτικερ και συγκεκριμένα στο κατάστημα της Πάτρας. Να ανακληθούν οι απολύσεις και να ανακληθεί και η απόλυση του συναδέλφου συνδικαλιστή στο κατάστημα της Λάρισας. Δεύτερον, να σταματήσουν οι επιπλήξεις για ψήλο πίδημα. Τα ξέρουμε όλα, τα είδαμε, τα έχουμε καταγράψει. Άμα ανοίξετε φωτογραφίες. Είναι ξεκάθαρο ότι οι εργαζόμενοι στα Πράκτικερ και παντού δεν μπορούν να δεχτούν να φεύγουν ο ένας πίσω από τον άλλον, δεν μπορούν να δεχτούν μαζικές απολύσεις για να βγάζει η κάθε εταιρεία τα κέρδη της. Οι εργαζόμενοι συζήτησαν εκτός των άλλων την αναγκαιότητα η εταιρεία να μετατρέψει τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου σε αορίστου, με πλήρες ωράριο, ώστε να μειωθεί η εντατικοποίηση που σύμφωνα και με τους ίδιους προκαλεί έντονα προβλήματα στην υγεία των εργαζομένων και βάζει σε κίνδυνο την ασφάλειά τους. Δεν θα ανεκτούμε άλλες επιπλήξεις. Με την επόμενη απόλυση που θα γίνει στο κατάστημα Πάτρας, 24ωρη απεργία. Οι εργαζόμενοι στην Πράκτικερ εδώ στην Πάτρα πήραν αγωνιστικές αποφάσεις. Θα είμαστε στις επάλξεις, θα είμαστε κοντά τους και το Εργατικό Κέντρο Πάτρας και το Κλαδικό Σωματείο. Εάν συνεχίσει την επίθεσή της η εργοδοσία, να τρομοκρατεί τους εργαζόμενους με επιπλήξεις και να απολύει για ψήλου πίδημα, εμείς θα είμαστε στο πλευρό τους. Το κύριο ζήτημα που απασχόλησε τη συνέλευση ήταν η μεθοδεύση της εταιρείας να επιπλήττει και ακόμη να απολύει εργαζομένους με πάνω από 20 χρόνια στη δουλειά. Το μεσοποίηση των εργαζομένων το επόμενο διάστημα είναι 24ωρη απεργία στην περίπτωση που η επιχείρηση προχωρήσει στο σχέδιό της για περαιτέρω απολύσεις. Την ημέρα της απεργίας, μάλιστα, είναι διατεθειμένοι να κλείσουν τόσο το κατάστημα όσο και την είσοδο στα φανάρια της ακτής Δημαίων.